εγώ έχει παραλάβει το έργο. Δεν είναι το έργο το παρέλαβες. Δεν είμαι εγώ. Το παρέλαβες το έργο. Μπαίνει η κάμερα γι' αυτό. Μικρόένταση και διαπληκτισμοί σημειώθηκαν σήμερα το πρωί μεταξύ παραγωγών του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Φιλιππούπολης στη Λάρισα και υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων, όταν οι δεύτεροι επιχείρησαν να τοποθετήσουν προστατευτικές μπάρες σε παράπλευρο δρόμο επί της Οδοκαρδίτσης, στο ύψος του νέου κημητηρίου, επειδή το σημείο, σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων, θεωρούνταν ανακάλυπτο και υπήρχε κίνδυνος πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Οι παραγωγοί επιτέθηκαν φραστικά κατά των υπαλλήλων και λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια. Τα πνεύματα ωστόσο ηρέμησαν με την άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Όπως υποστήριξε ο Διευθυντής Δημοσίων Έργων κ. Σπύρος Πετρίδης, για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει μελέτη που πρέπει να υλοποιηθεί. Εδώ ο σχεδιασμός σε αυτόν τον δρόμο ήταν να γίνει ένας κόμβος τύπου ΤΑΦ. Δηλαδή με τη σηματοδότηση όπως είναι ακριβώς σήμερα και με κλεισμένο το τμήμα του παραδρόμου στη θέση που υπάρχει σήμερα το άνοιγμα. Εδώ και λίγο καιρό έχει τεθεί εγγράφος στην υπηρεσία μας ένα θέμα ότι δημιουργείται πρόβλημα για την οδική ασφάλεια. Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά από το να αναζητήσουμε έναν τρόπο να αρθεί αυτή η ανομαλία που υπάρχει με το άνοιγμα. Από την πλευρά τους οι αγρότες εκτιμούν πως ο κόμβος που έχει δημιουργηθεί στον παράπλευρο δρόμο σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τη διασταύρωση με το νέο κημητήριο δεν τους εξυπηρετεί από τη στιγμή που σε εκείνο το σημείο δεν υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, ζητώντας να επανεξεταστεί το ζήτημα. Είμαστε αναγκασμένοι με τα δικά τους τα λεγόμενα να πάμε στον κόμβο τον επόμενο που δεν έχει φανάρι. Δηλαδή τα δύσκολα τα κάνουν δυσκολότερα. Το μοναδικό σημείο αυτή τη στιγμή που έχουμε φανάρι και μπορούμε να περάσουμε με ασφάλεια απέναντι, είμαστε εδώ. Πουθενά άλλο. Τώρα οι κύριοι πώς τη βλέπουν δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα υπάρχει μια μελέτη η οποία δεν υφίσταται, λέγοντας ότι θα γίνει μια γέφυρα η οποία θα συνδέει τον δρόμο που πάει στο Πανεπιστημιακό και τότε θα θέλουμε να φτιάξουν και τον κόμβο να μπορέσουμε και εμείς να εξυπηρετιόμαστε και να πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Βέβαια αυτή η μελέτη δεν υπάρχει ούτε και τη δεχόμαστε να υπάρχει ένας παράδρομος χωρίς άνοιγμα. Το περιστατικό έληξε με την υπόσχεση το θέμα να μελετηθεί ξανά και να βρεθεί μια μέση λύση.